Κύριε Κώστα, για ακόμη μια φορά μας κάνατε περήφανους. Για ακόμη μια φορά σαρώσατε τα μετάλλια. Αυτή τη φορά στη Σουηδία, στο Γκέτεμπορκ. Και πάλι χρυσά μετάλλια και πάλι ρεκόρ. Να μας πείτε τις εμπειρίες σας. Σας τίμησαν και από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, οπότε να μας τα πείτε όλα. Θα σας πω όλα. Όταν ξεκίνησα να πάμε στην Σουηδία, περάσαμε δύσκολες ώρες στα ταξίδια μας. Και πήγαμε εκεί τρέχοντας συνεχώς να προλάβουμε τους αγώνες. Και όταν φτάσαμε τον πρώτο αγώνα, μας περιμένανε. Δηλώσαμε οι άλλοι ήταν έτοιμοι να φύγουν. Και λέγω θα βγω έξω να τρέξω λιγάκι, να ζεσταθώ. Μόλις έκανα 50 ή 30 μέτρα με κυνηγούσε ο Μάριος. Λέγει τρέξε πίσω, φεύγουν οι άλλοι. Αυτά ήταν συνεχώς. Από στάδιο σε στάδιο, αγώνας, ψυχική κούραση. Αλλά στους αγώνες πήγα καλά, πάρα πολύ καλά. Όπως και στις άλλες φορές που πηγαίνω, πήγα πάρα πολύ καλά. Η περηφάνεια για τα ρεκόρ και για τη στιγμή που λέτε τον εθνικό ύμνο εκεί με το μικρόφωνο πάνω στο βάφρο. Για τα ρεκόρ, πιστεύω, κανείς αθλητής παγκόσμιος δεν πέτυχε αυτά που έχω πετύχει εγώ. Σε μία μέρα, σε λίγες ώρες, να το σπάρω 3 παγκόσμια ρεκόρ σπάσιμο. Μεγάλη μου επιτυχία, μεγάλη μου χαρά και όλα αυτά. Η στιγμή που λέτε τον εθνικό ύμνο. Εθνικό ύμνο, άκουσα τον εθνικό ύμνο. Ήψωσα και εγώ τη φωνή μου και άρχισα να λέγω τον εθνικό ύμνο. Υπερήφανα. Στέλνω, νομίζω μεγάλο το κίνητρο και για σένα και για το ότι πετυχαίνει ο κύριος Κώστας. Ακόμα και άλλες επιτυχίες, συνεχώς επιτυχίες. Ρεκόρ και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δίνει κίνητρο και σε εσάς. Από τις 13 Αυγούστου και στις 25 Γιώργο μου, στην πανέμορφη πόλη του Γκέντεμπορκ στη Σουηδία, διεξήχθη το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Masters. Η Εθνική Ελλάδα συμμετέχει με 36 αθλητές και αθλήτριες. Κατέκτησε στο σύνολο 16 μετάλλια. Ο Κώστας ο Χατζημανουήλ μαζί με τους άλλους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες και τα παιδιά που δεν πέτυχαν κατάκτηση κάποιου μεταλλίου, τίμησαν όσο μπορούσαν τον ελληνικό κλασικό αθλητισμό. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι οι Έλληνες διαχρονικοί αθλητές και αθλήτριες τιμάνε την πατρίδα μας σε πολύ μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Και οι συνθήκες, οι δύσκολες ήταν η απόσταση, όπως είπε ο Κώστας, ο παγκόσμιος ρεκόρντμαν και πρωταθλητής μας, αναγκάστηκαν να ταξιδέψουν με ιδία έξοδα να πάνε στη μακρινή Σουηδία μέσα στον Αύγουστο, μέσα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το να φεύγεις από την Ελλάδα με 35-40 βαθμούς και να φτάνεις να αγωνίζεσαι, Κώστα μου, με καταιγίδες και με καιρικές συνθήκες 9 με 10 βαθμούς, πραγματικά ήταν άθλος. Εδώ θα ήθελα να συγχαρώ τον Κώστα τον Χατζημανουήλ, τον οποίο υπεραγαπάμε όλοι οι Έλληνες, μας έχει κάνει υπερήφανους. Οι επιτυχίες του, οι φετινές, είναι ασύλληπτες. Θεωρώ ότι είναι ο κορυφαίος μάστερ αθλητής όλου του κόσμου και ίσως και όλων των εποχών. Κατέκτησε 5 χρυσά μετάλλια στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Τόρουν, κάνοντας 3 φοβερά παγκόσμια ρεκόρ. Κατέκτησε 5 χρυσά μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πριν λίγες μέρες στη Σουηδία, κάνοντας 2 ρεκόρ αγώνων, στα 800 και στα 400. Να τον ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω και τον συνοδό σου, τον Μάριο τον Παπαδημητρίου, τον συνάδελφό σας και φίλο όλων μας, ο οποίος ο Μάριος στάθηκε ως παιδί, ως φύλακας άγγελος του Κώστα, σε αυτό το πολύ δύσκολο ταξίδι που κάνανε. Του συμπαραστάθηκε. Αρκετοί συναθλητές μας αρρωστήσαν από αυτές τις καιρικές συνθήκες, Γιώργο, και αγωνιστήκανε βαριά άρρωστοι με πολύ ψηλούς πυρετούς. Ο Μάριος προσπαθούσε όλες αυτές τις ημέρες σε συνεργασία και με απόλυτη κατανόηση από τον Κώστα να αποφεύγουν τις έντονες συναθρήσεις με κόσμο μόνο στους αγώνες. Τον πρόσεχε πάρα πολύ για να πετύχει το στόχο του και να είναι και αυτή τη στιγμή εδώ δίπλα μας υγιής, και είναι το πιο σημαντικό. Αυτό να είναι ο Κώστας, ένας άνθρωπος 96 χρονών, που επιβραβεύθηκαν οι προσπάθειες του στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, και μαθαίνουμε και θα είμαστε και σε λίγες μέρες ακόμα πιο χαρούμενοι να ανακοινώσουμε την πρόθεση της ελληνικής πολιτείας για μεγάλη τιμή προς το πρόσωπό του. Ήδη έχουμε επαφές
με το Υπουργείο Αθλητισμού. Ενδεικτικό να πω ότι η σύζυγος του Πρωθυπουργού μας, η κυρία Μάρεβα Μητσοτάκη, ανέβασε στο δικό της λογαριασμό τη φωτογραφία αναπαράγοντας τις τελευταίες κοινοποίησεις που βλέπουμε όλοι στο ίντερνετ και να τον θαυμάζει. Και έχουμε ενημερωθεί από την επίσημα την Ελληνική Πολιτεία, σε λίγο θα έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία, για μεγάλες τιμές προς το πρόσωπο του Δωδεκανήσου, του ΚΟΟΥ, του Έλληνα Παγκόσμιου Πρωταθλήτη, του Κωνσταντίνου Χατζημαρίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσένα προσωπικά και όλους τους εξαιρετικούς και έγκριτους συναδέλφους σε όλα τα ΜΜΕ, και στην τηλεόραση και στον ηλεκτρονικό τύπο και στον έντυπο τύπο, όχι μόνο εδώ στην ΚΟΟΥ, και στα Δωδεκάνησα, σε όλη την Ελλάδα, παντού. Και θεωρώ ότι η δημοσιογραφία, η δωδεκανησική δημοσιογραφία, επιτέλεσε και επιτελεί ένα εξαιρετικό λειτουργήμα. Και στο πρόσωπό σου και σε όλους τους συναδέλφους, στα Δωδεκάνησα και σε όλους τους άλλους Έλληνες, αποτυπώθηκε με τον καλύτερο τρόπο αυτό που βλέπουμε αυτές τις μέρες. Γι' αυτό, για άλλη μια φορά, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, σε όλο τον ελληνικό λαό, στους Δωδεκανήσιους, στους ΚΟΟΥΣ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κώστα τον Χατζημαρίου που με έχει κάνει υπερήφανο και δίπλα του λαμβάνω και εγώ, όπως όλοι μας, αυτό το αστήρευτο φως, αυτή την λάμψη. Τον Μάριο τον Παπαδημήτριο, για άλλη μια φορά που τον εμπιστεύτηκα και πραγματικά ο Μάριος έκανε τα πάντα. Καθημερινά μας τον πρόσεχε και μας τον έφερε δίπλα μας να τον καμαρώνουμε με το εθνόσημο. Και εγώ ευχαριστώ τον αγαπητό μου φίλο Στέργο, Χαζιστέργο, συγγενή και φίλο, που όταν ήρθε στο στάδιο στην αρχή των αθλητικών αγώνων μου, ήταν πάντοτε στο πρόβλημα μου μέχρι σήμερα. Εάν δεν ήταν ο Στέργος ο Χαζιστέργος, αυτές τις επιτυχίες δεν θα τις είχα. Ευχαριστώ μου. Και εγώ, Κώστα, μου σε ευχαριστώ. Και ευχαριστώ όλους που είναι δίπλα σου, όλο τον κόσμο, που σε αγαπάει, γιατί αξίζει. Είσαι ένας πρέσβης, αυτό θέλει η ελληνική κυβέρνηση, να σε κάνει πρέσβη διαβίου άθλησης. Αυτή είναι η τιμή, Γιώργο μου. Αυτό είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα για έναν άνθρωπο που ζει στην ΚΟ, που τιμάει το νησί του Ιπποκράτη. Ο Ιπποκράτης θα ήταν περήφανος για σένα. Και όλοι οι ΚΟ, και όλοι οι Δωδεκανήσιοι, και όλοι οι Έλληνες που έχουμε έναν τέτοιο άνθρωπο, και όλοι σε αγαπάμε και όλοι σε έχουμε φωτεινό παράδειγμα στη ζωή μας, Κώστα. Εγώ ευχαριστώ σε εσάς, γιατί το επαναλαμβάνω, εάν εσείς δεν είσαι στο πλευρό μου, αυτές τις επιτυχίες δεν θα τις είχα. Όλη η Ελλάδα είναι στο πλευρό σου, Κώστα μου. Όλη η Ελλάδα. Τέλει.